Είναι κοντά μας ο κύριος Γιαννόπουλος από το Χαμόγελο του Παιδιού. Ένα σύντομο σχόλιο, αν θέλετε να κάνετε, και για το, και για την υπόθεση, και την υπόθεση που έχουμε με τον συγγραφέα για την παιδική πορνογραφία, γιατί έχουμε να πούμε για κάτι θετικό, για ακόμη μια δράση που έχετε οργανώσει που είναι πολύ θετική. Κοιτάξτε, η κανονική διαδικασία, επειδή θέλουμε να, ο κόσμος έχει μπερδευτεί λίγο, mm-hmm. και δεν θέλω να μιλήσω στο συγκεκριμένο, όχι, όχι. αλλά η κανονική διαδικασία είναι όταν διαπιστωθεί ότι υπάρχει πρόβλημα και όταν υπάρχει πρόβλημα ως προς την καλή κατάσταση της οικογένειας γενικότερα, mm-hmm. ο εισαγγελέας αποφασίζει και διατάσσει την απομάκρυνση των παιδιών από την οικογένεια. Μάλιστα. Την απομάκρυνση των παιδιών που θα πάνε όμως κάπου που ορίζει ο εισαγγελέας ή η διαδικασία της αναδοχής. Η υιοθεσία δεν τίθεται αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Τότε, είναι, δεν υπήρχε, είναι αναδοχή. Τότε δεν υπήρχε είναι αναδοχή. Ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν μπορεί κανένας να, παίρει αυθαίρετα, να πάρει αυθαίρετα ένα παιδί και να το έχει στην οικογένειά του. Ναι. Αυτό είναι ξεκάθαρο και μην νομίζουμε ότι μπορούμε να πηγαίνουμε να παίρνουμε τα παιδιά και να κάνουμε. Θα μπορούσε ο εισαγγελέας να δώσει εντολή. Να δώσει εντολή ότι ώστε τα παιδιά να μείνουν με κάποιον που θα έχει ελεγχθεί προηγουμένως η κατάσταση της οικογένειάς του. Δηλαδή, μπορεί, έχει γίνει κάποιος συγγενής ή κάποιος θείος γνωστός κλπ. Αλλά πρώτα δίνει εντολή εισαγγελέας σε κοινωνική υπηρεσία να ελεγχθεί η κατάσταση Μάλιστα. αυτού που θα μείνει Μάλιστα. το παιδί. Πάμε στο, σε αυτό που έχετε οργανώσει και είναι σημαντικό. Υπάρχει ένα σποτάκι, κύριε Γιαννόπουλε, αν δεν κάνω λάθος, για την σεξουαλική κακοποίηση. Πάμε να το δούμε μαζί. Πείτε μας όμως μια κουβέντα πριν. Να σας πω, ναι. εδώ και 15 χρόνια κάνουμε μια γιγάντια προσπάθεια το μένει μυστικό, γιατί η σεξουαλική κακοποίηση έμενε, μένει και από ό,τι φαίνεται θα μένει μυστικό, παρόλο που χαιρετίζουμε το σχέδιο δράσης της κυβέρνησης, γιατί είναι μια προσπάθεια που φαίνεται σημαντική και εμείς θα βάλουμε το πετραδάκι μας μέσα από τις διαχρονικές προτάσεις που κάνουμε. Οπότε mm-hmm. κάθε θετικό ως προς την κατεύθυνση του να προστατευτούν τα παιδιά, αλλά ουσιαστικά. Ναι. Έτσι λοιπόν αυτό το μένει μυστικό είναι να κινητοποιούμε τις τοπικές κοινωνίες να μιλάνε και τις τοπικές αρχές να κινούνται και να μην περιμένουμε πότε θα γίνουν τα πράγματα καλύτερα, γιατί έχουν σωθεί πολλά παιδιά έτσι ή κάποια πεθαίνουν από αυτή την κατάσταση. Έχετε ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο σποτ, πάμε να το δούμε εμείς. Κι αν τα μάτια σου δεν Εξαιρετικό, εξαιρετικό όταν λέμε έχει όλα αυτά, βγάζει όλα αυτά που πρέπει να βγάλει τα μηνύματα για να πετύχετε το στόχο που θέλετε να πετύχετε. Υπάρχουν και άλλα δύο μηνύματα τα οποία είναι πιο σκληρά. Ναι. Πολύ σκληρά μάλλον. Ναι. Και ευχαριστούμε το ΕΣΟΥΡΟΥ που τα ενέκρινε γιατί θα έπρεπε κανονικά να πει όχι. Mm-hmm. Αλλά είναι, πρέπει λίγο μπουνιές στο στομάχι για να καταλάβουμε ότι η ακεραιότητα, γιατί δεν μιλάμε για βιασμούς, πορνεία κλπ. Μιλάμε για παιδιά. Μιλάμε για την καταπάτηση της παιδικής αθωότητας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιαννόπουλε, που ήταν εδώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα η βοήθειά σας. Να είστε καλά.